Αυτό το παξιμάδι μας πήρε για να το ξεβιδώσουμε. Έξι ώρες, τρεις μπριζόλες, τέσσερις μπύρες, τζατζίκι. Και γενικά. Αλλά ήρθε η ώρα. Πριν το ξεβιδώσουμε, θα το ρυθμίσουμε για να δούμε τις δυνατότητες του. Να το δούμε και από κοντά. Κάνουμε και μια κοπή. Και εφόσον κάναμε την κοπή, θα το ρυθμίσουμε και στο 0. Αλλά, όπως είπα, θα εξηγήσω και τι έχουμε κάνει ώστε να ταιριάζει και ο δίσκος, ο μεγάλος. Εδώ βλέπουμε στο δίσκο το μικρό, έχω ανοίξει μία τρύπα. Ο δίσκος ο μεγάλος είχε ήδη δύο τρύπες. Και στο μικρό δίσκο άνοιξα την τρύπα ακριβώς εκεί. Ούτως ώστε να μπορώ να ρυθμίσω και το μεγάλο δίσκο.
Λοιπόν, το ρυθμίζουμε πρώτα στο 0. Ναι. Αυτός είναι ο κανονικός ο δίσκος. Απλά έχω φτιάξει και αυτόν. Όταν τελειώσω αυτή τη δουλειά που περιέγραψα πριν με τα φαρδιά, θα ξαναμπεί αυτός ο δίσκος ο μεγάλος. Βάλουμε και τον προφυλακτήρα. Δεν τον βιδώνω τώρα, αλλά τον έβαλα. Σε δύο. Είναι οι κοψές που έκανε στο 0. Αυτό πρέπει να το δείτε. Έτσι πρόχειρα τον προφυλακτήρα. Είπαμε ότι οι κοψές ήταν αυτές.
θα κάνουμε δύο χαρακές τώρα εδώ, φαρδιές. Είπαμε πριν η κοψιά ήταν αυτή και αυτή εδώ είναι η μέγιστη που μπορεί να κάνει. Στο μεγάλο το δίσκο όμως επειδή έχουμε μεγάλη επιφάνεια έχουμε και μεγαλύτερους κραδασμούς, διότι η φυγόκεντρος δημιουργεί μεγαλύτερους κραδασμούς στα άκρα. Έτσι, αυτός είναι και ο λόγος για τις φαρδιές χαρακές επέλεξα τον μικρότερο. Διότι αυτός πραγματικά δουλεύει απρόσκοπτα και χωρίς πρόβλημα. Κάνουμε και με αυτόν μία φαρδιά. Χαρακιά. Το κατεβάσουμε λίγο. Είπαμε αυτό και αυτό ήταν με το μεγάλο.
Βλέπουμε ότι δεν έχει καθόλου κρεατασμό το μικρό. Αυτό είναι η χαρακιά, η φαρδιά του μικρού. Και φυσικά και στο μηδέν. Αυτή εδώ είναι του μηδέν. Και ανάλογα με το τι θέλουμε, τώρα η πιο φαρδιά που έβγαλε, είναι 10,5 χιλιοστά. Και η πιο λεπτή είναι 4,5. Οπότε πάμε να δούμε τώρα και τι έχουμε κάνει. Όσον είδαμε ότι δουλεύει, είδαμε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε και το μεγάλο δίσκο και μικρότερους δίσκους να δουλέψει το ίδιο. Λοιπόν, όταν ξεσφύγω, στρίβοντας, έχω βάλει κάποιες χαρακές. Εδώ είναι το 0 και στην άλλη πλευρά, εδώ, είναι το πολύ. Εδώ είναι το 0. Τώρα μπορεί να γίνει και πιο 0, θέλει λίγο με περίσσια υπομονή, αλλά καταλάβατε τι παίζει. Θα το δούμε κιόλας μέσα. Αυτό υπήρχε. Πρώτη ελλειπτική ροδέλα, φαρδιά από τη μία, στενή από την άλλη. Δεύτερη ελλειπτική ροδέλα, στενή από τη μία, φαρδιά από την άλλη. Πυράκι. Το πυράκι ταιριάζει στο δίσκο, διότι είπαμε ότι οι δυο ροδέλες, οι δυο ελλειπτικές, είναι με πύρο για να ταιριάζουν εκεί.
και οι δύο οι ροδέλες. Έχουν αυτό το νυχάκι. Το οποίο νυχάκι, μετά το τρύπημα που το έκαναμε στον τόρνο, απλά το γέμισα λίγο με την ηλεκτροκόλληση και το έφτιαξα με τη λίμα. Το τελειοποίησα με τη λίμα. Αυτό το έκανα πριν πάρω αυτό το πάσο, έτσι, γι' αυτό από εδώ γυαλίζει, ενώ από εδώ φαίνεται η καπνιά από την ηλεκτροκόλληση. Και η μεσαία ροδέλα. Έχει εγκοπεί ώστε αυτές οι δύο να ταιριάζουν εδώ, ώστε αυτό περιστρέφεται μαζί, αυτό περιστρέφεται μαζί και το κεντρικό παξιμάδι τα πιάνει όλα εδώ. Όλα αυτά έγιναν αρκετά λεπτά. Πολύ λεπτά. Η βάση γι' αυτό ήταν μια γιγαντοροδέλα γαλβανιζέ. Ίσια. Για να γίνει, να μετατραπεί αυτή η γιγαντοροδέλα σε κονική, την έπιασα στον τόρνο και πάμε στον τόρνο να δούμε πώς έγινε αυτό. Κατέληξε να γίνει αυτό. Πάμε να δούμε και να το κλείσουμε. Εδώ έχουμε τον τόρνο μας. Το κόλπο είναι πολύ απλό. Αυτές οι ροδέλες, αυτές οι ροδέλες είναι 20 χιλιοστά. Πήρα μια βίδα 20 χιλιοστά, έτσι. Και το παξιμάδι το τορνίρισα ελλειπτικά. Έτσι. Βάζοντας ένα ελλειπτικό γρανάζι, παξιμάδι, βάζοντας τη ροδέλα και σφίγγοντάς τη πάνω στο ελλειπτικό, αναγκαστικά βγήκε και αυτή η ελλειπτική, σφίγγοντας όλες τις ροδέλες επάνω στο ίδιο παξιμάδι. Πήραν όλες την ίδια κλίση. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να κάνω κάποιους ιδιαίτερους υπολογισμούς στο πιάσιμο εδώ στο τσόκ ή κάτι. Άπαξ και το ένα το παξιμάδι είχε πάντα την ίδια κλίση. Ό,τι τους φύγει εδώ πάνω τα βγάζει όλα στην ίδια κλίση.
και το κόλπο για να κάνω το παξιμάδι ελλειπτικό είναι το εξής. Άνοιξε, θέλει κι άλλα λίγο. Άνοιξε. Λοιπόν. Ωραία. Βλέπουμε ότι εδώ μπαίνει και εδώ δυσκολεύεται. Εδώ όμως μπαίνει, έτσι. Λοιπόν, το κόλπο πάλι και αυτό είναι απλό. Στη μέγενη, έπιασε το παξιμάδι στη μέγενη. Και μια λίμα, το λιμάρισα ελαφρώς διαγώνει, ώστε να μπορέσει και το τσόκ του τόρνου να του πιάσει διαγώνια, διότι το παξιμάδι, το απείραχτο, είναι ακριβώς 90 μοίρες και είναι δύσκολο να το πιάσεις στραβά. Το βάζεις επάνω και πάει. Το βάζεις επάνω και σχεδόν πάει και κάθεται στάνταρ. Σχεδόν πάντα. Αυτό όμως που το έχω τροχίσει ελλειπτικά. Και να την πλευρά, η τροχισμένη. Η πλευρά είναι απείραχτη. Αυτή η πλευρά, όλες οι πλευρές είναι απείραχτες. Αυτή είναι η τροχισμένη. Η τροχισμένη επιτρέπει στο παξιμάδι να πιαστεί στραβά. Ούτως ώστε μετά, παίρνοντας ένα-δυο πάσα εδώ μπροστά, η φάτσα αυτή γίνεται στραβή. Οπότε τι μένει? Μένει να βάλουμε απλά μια βίδα, να πιάσουμε τη ροδέλα, βάλουμε το παξιμάδι και να βγάλουμε, ουσιαστικά δηλαδή υπό αυτή την άποψη θα μπορούσα να βγάλω και παραγωγή τέτοιες ροδέλες στραβές, αλλά δεν θα το κάνω τώρα. Και έτσι, αυτό είναι το κόλπο όλο. Απλό και λειτουργικό. Και αναβαθμίζει το δίσκο από το δισκοπρίωνο ή από το radial. Πάρα πολύ, διότι μπορείς μετά, έχεις επιλογή να κάνεις ό,τι φάρδος χρειάζεσαι σε κοπή. Ειδικά όταν χρειάζεσαι να κάνεις χάραγμα, γιατί όταν θες να κόψεις, σε ενδιαφέρει η κοπή να είναι όσο γίνεται πιο λεπτή, για να πετάγεται ουσιαστικά, όσο λιγότερο υλικό πετάγεται, τόσο πιο γρήγορα κόβει. Όταν όμως μας ενδιαφέρει η χάραξη,
Τότε έχει θεωρία το ζήτημα και αξία. Κατά προέκταση θα φτιάξω και ένα για μια φρέζα που σκέφτομαι εδώ να φτιάξω. Θα φτιάξω ένα δισκάκι για τα μέταλλα, ώστε να μπορώ να επιλέγω αν θέλω να φτιάξω αυλάκια σε πύρους. Να μην χρειάζεται να βάλω κοντήλι. Ξέρω εγώ, χρειάζομαι 4 χιλιοστά, χρειάζομαι 5 χιλιοστά. Να μην χρειάζεται να ψάχνω να βρω κοντήλι 5 χιλιοστά να τραβήξω αυλάκια 5 χιλιοστά, ούτε να ψάχνω να βρω κοντήλι 8 χιλιοστά για να κάνω αυλάκια 8 χιλιοστά. Με ένα δίσκο τον ρυθμίζεις και μπορείς να επιλέξεις ό,τι χαρακιά θέλεις με ένα δίσκο με βίντεο. Ελπίζω να σας κάλυψε και το μηχανουργικό μέρος της πατέντας. Αυτό ήταν. Φιλάκια. Και καλό βράδυ.